θεωρώ ότι είναι αντιληπτό σε όλους τους πολίτες ότι προσπάθησαν σήμερα κάποιοι με μία σκηνοθεσία που έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συμφώνησαν όλοι δήθεν από δημοκρατική ευαισθησία ότι δεν πρέπει να συνεδριάσει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δήθεν το Προεδρείο και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είχε τηρήσει την νομοθεσία. Είναι κάτι το οποίο, θέλω να σας το πω ξεκάθαρα, είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ψέμα γιατί υπάρχει ημερομηνία το πότε κοινοποιήθηκε η πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά κυρίως θεωρώ ότι είναι η μεγάλη απόδειξη του μεγάλου πολιτικού ψέματος ότι πάρα πολλές φορές όταν εισηγήσεις από τις υπηρεσίες ερχόντουσαν λίγο καθυστερημένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν θεώρησαν κάποιοι ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τόσο αντιθεσμικά και τόσο αντιδημοκρατικά, ώστε να βγει ένα συμπέρασμα πολιτικό ότι κατάφεραν να μην λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλα τα θέματα δεν είναι μικροπολιτικοί. Υπάρχουν σοβαρά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είναι οι τροποποιήσεις των τεχνικών προγραμμάτων, όπως είναι οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, τα οποία έρχονται από τις υπηρεσίες, όπως είναι οι εντάξεις έργων, που και η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα στη λειτουργία της περιφέρειας και των υπηρεσιών. Αυτό δεν το σκέφτηκαν. Πραγματικά, οι πολίτες, διαβάζοντας αυτές τις ανακοινώσεις που έρχονται η μία μετά την άλλη, για το ότι σήμερα θα απέχουν, δεν θα έλθουν, ο καθένας έβαζε μέσα το δικό του καημό, το δικό του παραμύθι και το δικό του πολιτικό κόμπλεξ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με αυτή τη δημοκρατική πραγματικά νοοτροπία που έχει και το έχει αποδείξει, δεν αποδέχθηκε αυτό που ζητήσαμε εμείς, γιατί εμείς τα συνεδριάζαμε. Όμως το Προεδρείο αποφάσισε ότι εφόσον αυτοί ζητούν να κρυφτούν και να γίνουν λαγοί, πρέπει να είναι εδώ. Τους περιμένουμε λοιπόν εδώ, στο ανώτατο πολιτικό θεσμικό όργανο και συλλογικό όργανο της περιφέρειας, να έρθουν και να ψηφίσουν. Δεν θα τους επιτρέψουμε ο καθένας για το δικό του λόγο να κρυφτεί. Να κρυφτούν αυτοί οι οποίοι δήθεν ανήκουν στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει το ΣΔΙΤ ως το μεγαλύτερο έργο της χώρας. Και σήμερα δεν ήρθαν με πρόφαση, όχι, να έρθουν εδώ και να καταψηφίσουν ή να ψηφίσουν. Να μας πούν αν θέλουν την Πελοπόννησο με τις χωματερές και το θάνατο ή αν θέλουν να αλλάξει σελίδα και να έρθει στην αηφορία. Να έρθουν εδώ εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν τόσο καιρό σε όλα ναι, χωρίς να βγάλουν ούτε μία πολιτική κουβέντα από το στόμα τους και τώρα διαφοροποιούνται πολιτικά και θέλουν να λέγονται ανεξάρτητοι. Και αυτοί να ψηφίσουν, να τους δουν οι πολίτες και να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη πολιτική κυβίστηση που κάνουν. Να έρθουν λοιπόν όλοι εδώ, αυτό αποφάσισε ο Πρόεδρος, αυτό αποφάσισε το Προεδρείο. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία ενός δημοκρατικά εκλεγμένου αιρετού οργάνου. Ίσως να τα έχουν μπερδέψει, ίσως να νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, ίσως να νομίζουν ότι αν ενωθούν όλοι σε ένα μέτωπο εναντίον της παράταξής μας, θα τα καταφέρουν. Και για να τελειώνουμε, ας αφήσουν τα πολιτικά τερτύπια και τις πολιτικές και κομματικές αλχημίες. Ας έρθουν να καθίσουν στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκεί που τους έταξαν οι πολίτες, και να μας μιλήσουν καθαρά και να μας κοιτάξουν στα μάτια. Η νέα Πελοπόννησος είναι περισσότερο δυνατή από ποτέ. Κάθε μέρα ο κύριος Στατούλης δίπλα στους πολίτες ανανεώνει την εμπιστοσύνη του. Δεν δίνουν τα κόμματα τα χρήματα. Τα χρήματα τα δίνουν οι πολίτες. Όλοι οι πολίτες. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς πολιτικές και κομματικές αιμονές. Και τους πολίτες. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο ένας ή ο άλλος περιφερειακός σύμβουλος είτε έχει εκβιαστεί, είτε κάτι του έχουν τάξει, είτε κάτι του έχουν υποσχεθεί, είτε έχει μία πολιτική φιλοδοξία. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζει μόνο μέσα
μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να το παρακολουθήσετε αυτό που θα πω, γιατί αγγίζει πραγματικά τη δημοκρατική διαδικασία. Εδώ δεν είναι Βουλή, εδώ δεν είναι κόμματα, εδώ είναι αυτοδιοικητικές πολιτικές παρατάξεις. Οι πολίτες λοιπόν έδωσαν στις εκλογές του 2014 μία συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρατάξεις στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσισαν και έδωσαν 60% στην παράταξη του κυρίου Τατούλη. Άρα λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι μπορεί να το αλλάξουν αυτό, όσοι νομίζουν ότι μπορεί αυτό οποιαδήποτε δύναμη να το αντιστρέψει, θέλουμε να τους πούμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς που δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν το επιτρέπει αυτό θεσμικά ο νόμος 3852 του 10 ή ο νόμος του Πλιστέλη. Και κάτι άλλο ως πρόκληση. Σε λίγους μήνες, θα είναι ο Κλισθένης εδώ. Εμείς έχουμε ζυμωθεί, έχουμε παιδευτεί, ξέρουμε να λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει, με σύνθεση, γιατί η παράταξή μας είναι με σύνθεση. Και το 10 και το 14, αλλά και το 19 που θα είμαστε πιο δυνατοί, στα ψηφοδέλτιά μας θα είναι και θα συμμετέχουν στελέχη από όλους τους πολιτικούς φορείς. Όμως στελέχη, όχι αχυράνθρωποι, στελέχη χειραφετημένα, όχι χειραγωγημένα, στελέχη που πατάνε γερά στα πόδια τους, στελέχη που ξέρουν να σέβονται την ψήφο των πολιτών. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα, τα παράδοξα, τα αντιδημοκρατικά, μας κάνουν να νιώθουμε πιο δυνατοί και πιο περήφανοι, γιατί εμείς αντέξαμε εκεί που κάποιοι κιότεψαν. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι είναι αυτονόητο πως η δήλωση του κυρίου Πισημίση, του Θανάσου του Πισημίση, του Περιφερειακού Συμβούλου μας από την Κορινθία που έγινε από χθες το βράδυ, εκφράζει το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων, των στελεχών της Νέας Πελοποννήσου. Και όχι μόνο των Περιφερειακών Συμβούλων. Η Νέα Πελοπόννησος το 2010 ήρθε για να μείνει. Είναι μία μεγάλη αυτοδιοικητική παράταξη. Δεν ανήκουν σε αυτή μόνο όσοι έχουν εκλεγεί. Ανήκουν και όλα τα στελέχη μας, τα οποία τόσα χρόνια είναι δίπλα μας και παλεύουν μέσα στην κοινωνία για να μεταφέρουν την πολιτική μας άποψη ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει κηδεμόνες. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αυτοί λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι ανήκουν στη μεγάλη παράταξη της Νέας Πελοποννήσου, θεωρώ ότι εμείς, οι οποίοι έχουμε εκλεγεί, έχουμε καθήκον να μείνουμε και να παραμείνουμε πιστοί στο πολιτικό διακύβευμα, στη μεγάλη διακήρυξη του 2010 του Πέτρου Τατούλη. Ας το καταλάβουν όλοι. Η Νέα Πελοπόννησος ήρθε για να μείνει. Και σε κάθε εκλογές θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Άρα λοιπόν, η δήλωση του κυρίου Πισημίση είναι δήλωση όλων των στελεχών και των μελών της Νέας Πελοποννήσου. Όσοι έχουν διαφοροποιηθεί, όσοι για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν κρίνει ότι πρέπει να μην ανήκουν στη Νέα Πελοπόννησο, έχουν ηθική υποχρέωση να παραιτηθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουν εκλεγεί με τη Νέα Πελοπόννησο, με το πρόγραμμα της παραταξής μας, με τις αρχές της παραταξής μας, με αρχηγό τον κύριο Πέτρο Τατούλη. Άρα λοιπόν, η δημοκρατία το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει η ηθική πολιτική. Η δημοκρατία όμως το επιτρέπει. Κάποιος να ανεξαρτοποιηθεί και να διαφοροποιηθεί. Δεν επιτρέπεται όμως να προσβάλλουν έτσι την ψήφο των πολιτών και προκλητικά να δηλώνουν ότι θα καθίσουν στα έδρανα που τους έβαλαν οι πολίτες. Πού τους βρήκαν οι πολίτες, στο σπίτι τους? Όχι βέβαια. Οι πολίτες τους ψήφισαν για συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο. Γιατί μέχρι τώρα σιωπούσαν και ξαφνικά θυμήθηκαν να διαφοροποιηθούν? Ζητάμε λοιπόν όλοι, όσοι συμμετέχουμε στη Νέα Πελοπόννησο, είτε εκλεγμένοι είτε μη, να σεβαστούν την ψήφο των πολιτών και άμεσα να παραιτηθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά διαφορετικά, αν δεν το κάνουν, μπορούμε να φανταστούμε όλοι τους λόγους
αλλά και τις εντολές που παίρνουν, από πού τους παίρνουν. Και μόνο ότι καταδέχτηκαν και αποδέχθηκαν να συναντηθούν με τον κύριο Νίκα, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, και να επιτρέψουν να γραφτεί και να σχολιαστεί ότι θα κάνουν ομάδα, παραμάγαζο, γιάφκα πολιτική μέσα στην παράταξή μας, είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε να το φανταστώ. Ούτε να το φανταστώ. Περιμένω δημόσιες δηλώσεις τους να το απαντήσουν αυτό το ερώτημα. Περιμένω δημόσιες δηλώσεις τους να δω αν πρόκειται για πολιτική αποστασία. Και περιμένω και από τον κύριο Νίκα, για μία φορά τουλάχιστον, να βγει με πολιτική παρησία και να πει: είναι αυτός ο οποίος οργανώνει όλο αυτό το σχέδιο με αυτό τον ύπουλο και αντιδημοκρατικό πολιτικό τρόπο. Δεν μπορεί να κρύβεται. Δεν θα τον αφήσουμε να κρύβεται. Μπορεί να έχει μάθει άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Μπορεί να έχει μάθει εκεί που έφτυνε να προσκυνάει. Μπορεί να μην τον νοιάζει η πολιτική του αξιοπρέπεια. Εδώ όμως τώρα θα υποστεί τη βάσανο την πολιτική να δίνει δημόσιες απαντήσεις. Είναι αυτός πίσω από αυτό το σχεδιασμό, ναι ή όχι? Με αυτό τον τρόπο περιμένει να κάνει ένα πολιτισμένο αγώνα προεκλογικό? Θα μας πει επιτέλους τις θέσεις που έχει για την Πελοπόννησο, το όραμά του, το σχέδιό του? Εγώ σας λέω ότι θέλει δεν θέλει, θα αλλάξει κατεύθυνση και υποχρεωθεί να κάνει έναν τίμιο και ηθικό προεκλογικό αγώνα, κάτι που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν το έχει αποδείξει.